Μας έχεις φέρει, θα μας δείξεις. Καλά, έχω τρομερά πράγματα να σας δείξω. Καταρχάς, το μοναδικό τρόπο για να είμαστε ασφαλείς. Ηλεκτρονικά κλειδιά πια. Μπαίνουμε σε μια νέα κατηγορία προστασίας που σημαίνει ότι για να μπορέσω να συνδεθώ, θέλω να έχω στη συσκευή μου, ορίστε στο δείχνω, και στο κινητό σου μπαίνει αυτό, και στον υπολογιστή σου, ηλεκτρονικό κλειδί, το οποίο είναι το μόνο που επιβεβαιώνει ότι είσαι εσύ η Μέη Βαβραγάνη που συνδέεσαι. Ωραίο κόλπο. Και είναι ο μόνος τρόπος για να πολεμήσετε το phishing, κυρίες και κύριοι. Διάλειμμα και σε πολύ λίγο γυρίζουμε με όλα αυτά. Καλημέρα στη Μύκονο, στην κυρία Εύα. Καλημέρα και στην Κολονία, στο φίλο ή στη φίλη που μας στέλνει από τη Γερμανία την καλημέρα. Τώρα η Κολονία, έχω πάει. Και έχει και το Μουσείο Σοκολάτας. Χρωστάμε απαντήσεις για αυτά που μας έδειξε ο Νίκος ο Βασιλάκος. Πάμε, φίλε, να τα πάρουμε με τη σειρά. Με τη σειρά, λοιπόν. Έχουμε ανάγκη να προστατευόμαστε. Πώς? Με κάποιο κλειδί το οποίο να είναι ηλεκτρονικό, δηλαδή αυτό το κλειδί τι να κάνει, να μπορεί να διασφαλίζει ότι αυτός που είναι πίσω από το κινητό είναι ο Νίκος ο Βασιλάκος και καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή τι κάνει. Γι' αυτό θέλω κλειδί ηλεκτρονικό, αυτό ονομάζεται Yubico, είναι πολυεθνική, σουηδική. Είναι αυτό που χρησιμοποιεί το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Τα Google, βρίσκουμε αυτά, δηλαδή, Amazon, άνετα. Ναι, ψάχνετε στο ίντερνετ Yubico, θα το βρείτε. Αυτό, τι κάνω με αυτό. Συνδέω το λογαριασμό μου στο Facebook, το λογαριασμό μου στο Instagram, το λογαριασμό μου στην τράπεζα με Yubico κλειδί και έτσι... Αυτό διασφαλίζει ότι εγώ έχω συνέστηση και συνείδηση του κωδικού που δίνω, ότι ο κωδικός αυτός είναι κωδικός που κάνει συναλλαγή. Γιατί το πρόβλημα ποιο είναι? Σου λένε, στείλε εξαψήφιο, πάρε ένα κινητό. Δυστυχώς, οι ψηφιακοί τρόποι επιβεβαίωσης με μήνυμα χακεύονται. Απορία. Πες ότι το παίρνω και το βάζω εγώ εδώ στο κινητό. Ναι. Και είναι το κλειδί το οποίο μου επιτρέπει να μπω ή να βγω. Και... Αν κάποιος μου κλέψει το κινητό και μου κλέψει και αυτό, δεν θα κάνει την ίδια δουλειά? Όχι, γιατί θέλει τον κωδικό σου και το δακτυλικό σου αποτύπωμα. Α, θέλει συνδυασμό. Ναι, δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο και στο δίνω είναι το USB-C, το κρατάς. Είναι το δωράκι μου. Τσίμπησα και δώρο. Ευχαριστώ είναι πολύ. Είναι το δώρο μου για τη νέα σεζόν και το νέο σπίτι, γιατί αυτό πολύ. Που κάνετε είναι μοναδικό. Ευχαριστούμε. Να μου το δείξεις. Βάζω δηλαδή εδώ που έχει από κάτω, που το φορτίζω. Έχει. Ναι, εκεί που το φορτίζεις. Ναι. Βάζεις το κλειδί και μόνο με το κλειδί στο κινητό μπορεί να κάνει συναλλαγή. Ναι. Περίμενα να το βάλω μία. Γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Έχουμε και συνδέσεις. Οπότε να τα κάνω λίγο γρήγορα. Θα δεις ότι είναι η σωστή θύρα, γιατί δεν θυμάμαι το δικό σου αν είναι Lightning ή USB-C. Βάλτε τώρα εδώ. Αυτό που σου έδωσα είναι το USB-C. Σωστά. Για δες. Λοιπόν, μπαίνει εδώ στη θύρα του κινητού, το δείχνω τώρα. Mm-hmm. Και όπως είναι εδώ, θα το δείξω και στην κάμερα που προτιμάνε εδώ για να το βλέπετε μπροστά σας. Ναι. Συνδέεται αυτό και όπως συνδέεται, είναι το μοναδικό που διασφαλίζει ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που χρησιμοποιεί το κινητό τη συγκεκριμένη στιγμή και κάνει συναλλαγή. Μάλιστα. Και έχει ένα tap εδώ, ένα χρυσό κυκλάκι, που αν δεν πατήσω το χρυσό κυκλάκι, τώρα δεν το συνδέω γιατί δεν θέλω να κάνω κάτι στο κινητό σου, πριν το ρυθμίζω να δέχεται το κλειδί. Λοιπόν, μόλις πατάω το χρυσό κυκλάκι, βάζοντας το κωδικό, βλέπει τάκ ότι είμαι άνθρωπος. Γιατί τσεκάρει κιόλας ότι υπάρχει άνθρωπος που χειρίζεται τη συσκευή. Άρα λοιπόν, έχει διπλή ασφάλεια, λες. Ναι, δηλαδή με λίγα λόγια, Φέη μου, χωρίς αυτό δεν κάνεις πια συναλλαγή. Το έχεις έτσι καρφωμένο στο κινητό σου. Το δείχνω, καρφωμένο στο κινητό σου, για να μπορεί όταν κάνεις συναλλαγή με τράπεζα ή όταν κάνεις συναλλαγή με το Facebook. Δηλαδή θες να μπεις στο Facebook. Φωτογραφία με τα παιδιά και μου λέει ο Νεκτάριος, δεν στο δείχνω κοντινό, είναι τα παιδιά, μπράβο Νεκτάριε, δεν χρειάζεται. Τέλεια. Τα παιδιά στο σπίτι δεν χρειάζονται. Τέλεια. Λοιπόν, μας έκανες δώρο. Άρα εννοείται. Πρέπει να μάθουμε τώρα όλοι με όλα αυτά που γίνονται. Απατεωνιές, κλεψιές και διάβαζα χθες ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι στην Ελλάδα το τελευταίο εξάμηνο έχουν χαθεί κάτι εκατομμύρια μέσα από λογαριασμούς από διαδικτυακή χρήση. Αυτό λοιπόν χωρίς μια τέτοια συσκευή, γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε για το τι χρήματα χάσατε. Μας παίρνουν χιλιάδες κόσμος και λένε για απάτες. Οι απάτες υφίστανται. Για να μπορέσεις να γλιτώσεις την απάτη, θέλεις κάτι που να σε προστατεύει. Το μοναδικό πράγμα που προστατεύει είναι ένα ψηφιακό κλειδί. Τίποτα άλλο. Είσαι έτοιμος για Κέρκυρα τώρα? Είμαι έτοιμος για όλα. Κράτα όλα αυτά και ότι απορίες βγουν τα ξαναθέτουμε. Κέρκυρα, συναντάμε. Βάσια Δερμετζόγλου, Άγγελο Δερμετζόγλου, είναι παραγωγή μελιού, οι οποίοι ξεκίνησαν από τσιπάκια. Ορίστε. Και βίδες και έφτασαν στο μελιού το πανηγύρι. Αυτά είναι. Καλώς την παρέα. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα από Καλώς την. Καλώς την. Τέτοια καλημέρα τσιπάκια εδώ. Καλημέρα την παρέα.
Σαν του Νίκου του Βασιλάκου, τέτοια τσιπάκια είχατε κι εσείς. Περίπου. Τι τσιπάκια είχατε, βρε παιδιά? Ήταν το από τα προηγούμενα μας επαγγέλματα, μάλλον λέτε για τα τσιπάκια, ναι. Που ένας ήταν μηχανολόγος, άλλος ήταν μεταφραστής. Ωραία. Αλλά η φύση, η αγάπη της φύσης και όλο αυτό το σκηνικό μας τράβηξε στο κτήμα. Πώς ξεκινήσατε? Είμαστε καταρχάς... μια οικογενειακή επιχείρηση. Είστε Κερκυραίοι?